Κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηδάκη, σας έχουν χαρακτηρίσει Υπουργό των Ειδικών Αποστολών, τίτλο τον οποίο δίκαια κατακτήσατε από την πολιτική που διαχρονικά ακολουθήσατε ως Υπουργός. Ποια είναι τώρα αλήθεια η ειδική αποστολή σας? Είναι η πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, η ανατροπή των συνεργασιακών ελευθεριών και δικαιωμάτων, η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος? Είναι όλα αυτά, όπως είπατε, αλλά και κάθε αξίωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για την δημιουργία του λεγόμενου φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, για νέα πεδία κερδοφορίας όπως στην ασφάλιση, στην κατάρτιση. Αυτά επεξεργάζεστε τώρα. Ό,τι εμποδίζει αυτή τη στρατηγική, το καταργείτε. Φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές, εχθρικό για τους εργαζόμενους και τον λαό. Θα θέλαμε να χαιρετήσουμε, κύριε Υπουργέ, τα σωματεία των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημό, που αγωνίζονται ένα χρόνο τώρα για την επιβίωσή τους. Αυτή την ώρα είναι ξανά στο Υπουργείο Εργασίας. Τους αντιμετωπίζετε αφιψηλού. Αρνείστε να συναντηθείτε μαζί τους. Την πρώτη συνάντηση την κάνατε με τον ΣΕΒ και τον ΣΕΤΕ. Σε προσπάθεια ακόμη και βουλευτών, και εγώ προσωπικά, με το Υπουργείο σας, με το πολιτικό προσωπικό, κύριε Χατζηδάκη, είμαστε σε αναμονή, λέει. Περιμένετε στο τηλέφωνό σας. Εδώ είναι η κυρία Σατινάκη. Όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να μιλήσουμε, είμαστε σε αναμονή. Για αυτά τα ζητήματα μιλάμε, όχι προσωπικά. Σας καλούμε να απαντήσετε σήμερα ποια είναι η θέση σας για την παράταση του επιδόματος ανεργίας στους εργαζόμενους στον επιστημό τουρισμό. Μάθαμε ότι ουσιαστικά τελειώνει εδώ. Θα προστατευτούν, ναι ή όχι, μέχρι να πιάσουν δουλειά? Με ευθύνη του Υπουργείου, οι εργαζόμενοι σε αναστολή δεν εμφανίζονται ασφαλισμένοι. Με αποτέλεσμα την απώλεια ασφαλιστικών παροχών και, κύρια, περίθαλψη. Θέλουμε να μας πείτε γιατί και πώς, πότε θα το λύσετε. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα διευθυνθούν οι απορρίψεις από τις υπηρεσίες ασφαλιστικών παροχών, όπως π.χ. το δοχείας. Η κυρία Σατυράκη το ξέρει πολύ καλά το θέμα και έχει ευθύνες στο Υπουργείο ότι καθυστέρησε να δώσει τον ΕΦΚΑ της Απιδέλτα ή ο ΕΦΚΑ να αναγνωρίσει, αφού έτσι λέει ο νόμος, 534 συνασφάλιση. Σήμερα λοιπόν δεν έχουν ασφάλιση οι εργαζόμενοι. Με αποτέλεσμα να βρίσκουν τείχος στις υπηρεσίες. Να εμφανίζονται ότι δεν είναι ασφαλισμένοι. Ή με ένα ένσημο. Ή με ένα ένσημο που τους βάζει ο εργοδότης. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία είναι δικά σας. Πρέπει σύντομα να τα αντιμετωπίσετε. Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ με μια σειρά προτάσεων, νόμων, τροπολογιών, υπερωτήσεων, ερωτήσεων και επίκαιρων, έχουμε καταθέσει και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας συγκεκριμένα αιτήματα που όλοι σας απορρίψατε. Πριν λίγους μήνες συζητήθηκε η επερώτηση του ΚΚΕ. Ποια ήταν η θέση που πήρατε? Απορρίψατε την πρόταση για κατάργηση του αντεργατικού νόμου 4172 του 2013, με τον οποίο ο κατώτατος μισθός ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, και την αύξηση βέβαια με νόμο του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Απορρίψατε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης. Αρνηθήκατε μέτρα που θα υποχρεώνουν τους εργοδότες να πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους τους μισθούς των εργαζομένων και τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να σταματήσει η απλήρωτη δουλειά. Η απλήρωτη δουλειά, παρόλο που λέτε ότι έχει μειωθεί, κύριε Υπουργέ, επειδή είχαμε τη συζήτηση αυτές τις μέρες για τους φοιτητές και το πώς δουλεύουν με αδίλωτη εργασία, που ζητάτε ένσημα για να μπορούν να τους αναγνωρίζετε το ΣΥΝ2, το ότι είναι εργαζόμενοι φοιτητές. Λέτε και δεν το ξέρετε ότι οι φοιτητές όλοι δουλεύουν με αδίλωτη εργασία, και έλεγχος βέβαια δεν υπάρχει πουθενά. Αρνηθήκατε την προστασία όλων των ανέργων με επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού. Την αύξηση στο ατομικό αφορολόγητο όριο από τα σημερινά φοροπαιχτικά επίπεδα, όπου φορολογούνται και όσοι έχουν μοναδικό εισόδημα τον κατώτερο μισθό. Αρνηθήκατε τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος όλων των εργαζομένων και των ανέργων που πλήττονται από τα μέτρα ενάντια στην εξάπλωση της πανδημίας. Τι είπατε? Δεν είναι ρεαλιστικά. Είναι μαξιμαλιστικά. Είναι εμπόδιο στην καπιταλιστική ανάπτυξη, κόστος για τις επιχειρήσεις. Αλήθεια, αυτός που παράγει τον πλούτο είναι κόστος?
Τι θέλετε, δούλους? Στην υπερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα μέτρα που πήρε την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης, όπως επίσης αναφέρει τις ανατροπές που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που την διαδέχθηκε. Τι δεν λέει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν λέει ότι διατήρησε όλες τις ανατροπές που είχαν κάνει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας με τα δύο μνημόνια και τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους. Ότι συνέχισε με μεγαλύτερες ανατροπές με το δικό του τρίτο μνημόνιο που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και άλλα μέτρα. Και άλλα κόμματα. Ψηφίσατε και μονιμοποιήσατε τον νόμο που καταργεί τη διαπραγμάτευση εργαζομένων εργοδοτών. Για την επέκταση της όποιας συλλογικής σύμβασης εργασίας θέσατε ως ΣΥΡΙΖΑ τον όρο της εκπροσώπησης του 50-1 των εργαζομένων που θα αποδεικνύεται από το Μητρό των Εργοδοτών της Εργοδοτικής Οργάνωσης. Ως ΚΚΕ λέγαμε τότε για την αύξηση του κατώτερου μισθού από τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν δοθούν ορισμένα ψίχουλα, πρόκληση στους εργαζόμενους για προεκλογική χρήση ή αντεργατική νομοθεσία, ο πιο αντεργατικός νόμος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο νόμος Βρούτσι, θα ζει και θα βασιλεύει. Είχαμε δίκιο, ναι ή όχι? Είχαμε δίκιο. Είναι κανείς αλήθεια από εσάς που έχει τη θέση για επαναφορά της διαμόρφωσης του κατώτερου μισθού από συλλογικές διαπραγματεύσεις? Α, ναι, να το πείτε. Κανείς δεν τολμά να πάει κοντά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, των οποίων την εύνοια και τη στήριξη επιδιώκεται, γιατί είναι από τις πιο εμβληματικές ανατροπές που πάγει αξίωναν. Ο κατώτερος μισθός, το επίδομα ενεργείας στο 80% του κατώτερου μισθού, τίνει να ταυτιστεί με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 200 ευρώ. Είναι γνωστό ότι με προγράμματα του ΑΕΔ αμείβονται οι άνεργοι με 200 ευρώ. Και σας ρωτάμε, ποιος από εσάς μπορεί να ζήσει με 200 ευρώ το μήνα? Κανείς βέβαια. Ούτε κανείς από τους εργαζόμενους. Αλλά όμως αυτό κάνετε. Διαμορφώσατε το πλαίσιο που καταργεί το θεσμό του συλλογικού συμβάσεων εργασίας. Και με τα εργαλεία των επιχειρηματικών ομίλων της Ενώσης Προσώπων, οι μισθοί των εργαζομένων πολλών επιχειρήσεων διάφορων κλάδων μειώθηκαν στα επίπεδα του κατώτερου και δεν έλειψε και η προσπάθεια να πάει κάτω από αυτό. Είναι κανείς από εσάς που έχει θέση να καταργηθούν οι ενώσεις προσώπων, τα εργαλεία συντριβής των όρων αμοιβής και εργασίας? Με τους νόμους που ψηφίστηκαν έχει ανασταλεί η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας και της γενικής της επιθεσιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η επέκταση των κρατικών συμβάσεων στους λίγους κλάδους αφήνει εκτός χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν με καθεστώς ευελιξίας, ενώ και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, αυτές οι συμβάσεις περιλαμβάνουν μεγάλες μειώσεις μισθών και αφαίρεση δικαιωμάτων. Η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί είναι οδυνηρή. Ένα στους 5 μισθωτούς έχει μισθό κάτω από 500 ευρώ μεικτά, ένα στους 3 λαμβάνει μεικτό μισθό μέχρι 700, δηλαδή το εισόδημα του 35% και πάνω των μισθωτών με στοιχεία πριν την πανδημία κινείται κάτω ή γύρω από τον κατώτατο μισθό της φτώχειας. Τώρα το ποσοστό αυτό τίνει να γίνει η πλειοψηφία. Με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, την αναστολή της σύμβασης εργασίας, την αξιοποίηση του προγράμματος συνεργασία, την επιβολή της τηλεργασίας, διασφαλίζουν οι εργοδότες επιδοτούμενο μισθό και ασφαλιστικές εισφορές, μείωση των λειτουργικών δαπανών, αυξάνουν βέβαια τα κέρδη τους. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε μια απέραντη ειδική οικονομική ζώνη με χαμηλούς μισθούς, ελαστικές μορφές απασχόλησης, απαγόρευση της εργασίας δράσης και απ' την άλλη πλήρη ασυλία στο κεφάλαιο με φοροαπαλλαγές, κίνητρα, ανοχή και στήριξη στην ασύρωτη δράση. Η κυβέρνηση, ήδη και σήμερα εδώ ο κ. Χατζηδάκης, εξήγηλε τη νέα επίθεση με 10 ώρες εργασίας, με κατάργηση της αμοιβής των εμπελιών, με κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και βέβαια με αύξηση της καταστολής. Για το ασφαλιστικό, πολλά υπήρχαν σήμερα εδώ. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, καθορίζει τους όρους της ασφάλισης για τα επόμενα 50 χρόνια. Είναι στρατηγική σημασία για το κεφάλαιο. Αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί επιθετικά και εφαρμόζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θωρακίζοντάς τον με επιπρόσθετες διατάξεις και κυρίως επιδιώκοντας νέες ρυθμίσεις προκειμένου να νομιμοποιήσει
όλες τις ανατροπές που προηγήθηκαν σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους και να διευρυνθεί η ιδιωτική ασφάλιση. Η μείωση των εισφορών είναι μείωση του μεικτού μισθού και όχι αύξηση του μισθού, κύριε Τσακλόγλου. Είναι ενταγμένη στη στρατηγική της απαλλαγής των εργοδοτών και του κράτους από τη συμμετοχή τους στην ασφάλιση. Δρομολογείται, όπως υποθήκε εδώ, εξατομίκευση της σύνταξης, ατομική σύνταξη, που παραπέμπει στην απώλεια της αλληλεγγύης των γενεών και ενισχύει την ανταποδοτικότητα, την ατομική ευθύνη για την ασφάλιση του εργαζόμενου και της οικογένειάς τους. Η κατάργηση των βαρέων καθηγητών επαγγελμάτων, κύριε Βρούτση, σε μια σειρά κλάδους, είναι έργο όλων σας. Οδήγησε σε τουλάχιστον 10 χρόνια παραπάνω δουλειάς, καταργώντας και την πενταετή διαφορά σε ηλικιακά όρια σταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή είναι βία, κύριε Χατζηδάκη. Αυτός είναι βιασμός των εργαζομένων και του λαού. Ισοπεδώνοντας το όνομα της ισότητας των φύλων κάθε ευνοϊκή διάταξη και ρύθμιση που ίσχυε για τις γυναίκες. Ενώ οι αντασφαλιστικοί νόμοι τσακίζουν κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης, εξισώνουν τα όρια ηλικίας αξιοδότησης, καταργούν κυριολεκτικά την προστασία της μητρότητας. Καταργήσατε το δικαίωμα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στην πρόοδος της αξιοδότησης μητέρας με ανήλικα παιδιά, με αμαία. Όλα αυτά τα κάνατε όλοι σας και τα διατηρείτε σε ισχύ. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει, προωθεί το ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων, όπως και σήμερα υπόθηκε εδώ, δίνει εδώ διαβεβαιώσεις στους εμπόρους της ασφάλισης ότι θα προχωρήσει, προωθεί το ασφαλιστικό σύστημα, το μοντέλο της Παγκόσμιας Τράπεζας από τη δεκαετία του 90. Δίνεται τεράστιο, αν δεν είναι τελικό χτύπημα στο δικαίωμα, στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση που μετατρέπεται σε επένδυση ατομικό ρίσκο και κυνήγι μέσω του τζόγου. Κύριε Τσακλόγλου, να ξέρετε ότι μπορεί ξανά να γίνει του Γιαννίτση. Θα θυμάστε γιατί είσαστε τότε συνεργάτης του. Για το συγχαριστικό νόμο προωθείτε ρυθμίσεις προκειμένου να βάλετε στο γύψο το κίνημα. Να θυμηθούμε την νομοποίηση της έμεσης αντιαπεργίας, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, του μισθολογικού lockout, τον περιορισμό της συγκήρυξης απεργίας στις πρωτοβάθμιες συνεργασίες οργανώσεις, αφού απαιτείται πλειοψηφία 50-1 στις σχετικές γενικές συνελεύσεις για το σχηματισμό απαρτίας. Αυτά είναι έργα δικά σας. Πάνω σε αυτό πάτησε η Νέα Δημοκρατία και θέσει στο ηλεκτρονικό μητρό, φακελώνοντας τους εργαζόμενους, την ηλεκτρονική ψηφοφορία, δίνοντας νέα εργαλεία στους επιχειρηματικούς ομίλους για το χτύπημα της οργάνωσης και της διεκδίκησης των εργαζομένων. Πάνω σε αυτά πατά τώρα και επιδιώκει να καταργήσει στην εγκαλυσία στις δημοκρατικές ελευθερίες, την άρση της προστασίας όσων μπαίνουν μπροστά και οργανώνουν την αντίσταση και τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών, την ποινικοποίηση της αγωνιστικής δράσης των εργαζομένων. Στήριξε την ηγεσία της ΓΕΣΕ με τα ΜΑΤ και έρχεται σήμερα εδώ να μας πει ότι τσακώνονται οι συνδικαλιστές για να καθίσει το σβέρκο της εργατικής τάξης με χεταμένη νοθεία. 98 σελίδες σας καταθέσαμε εδώ, κύριε Χατζηδάκη, εξώδικο με όλες τις νοθείες και εσείς πήγατε να στηρίξετε αυτή την νοθεία και να εγκαθιδρύσετε αυτή την ηγεσία η οποία συμμετέχει μαζί σας στο διάλογο και είναι σαν άλοθη για να μπορέσει να περάσει όλη αυτή η αντεργατική επίθεση να μπει εμπόδιο στην όποια ανάπτυξη των αγώνων. Γι' αυτό και λένε δεν είναι καιρός για απεργίες και όλα αυτά που ακούμε συνέχεια. Κύριε Υπουργέ, ούτε η περιοριστική πολιτική, η θατσερική, ούτε η επεκτατική πολιτική δεν υπηρετεί την πλειοψηφία του λαού και για τις σύγχρονες ανάγκες του. Υπηρετεί κάθε φορά το όποιο μείγμα εφαρμόζεται τις ανάγκες του κεφαλαίου. Γι' αυτό δεν έχετε πρόβλημα εσείς, ως διασώτης της Θάτσερ, να εφαρμόζετε και την επεκτατική πολιτική. Ο λαός, η εργατική τάξη, θα βρει το δρόμο της. Θα συγκρουστεί με αυτές τις πολιτικές και μέσα από τους αγώνες, μέσα από την κατεύθυνση της ρήξης της ανατροπής και σύγχρονες ανάγκες θα διεκδικήσει, αλλά και αυτό το πολιτικό προσωπικό και την ολιγαρχία του πλούτου θα παραμερίσει.